παγκόσμια οργή για το νεοτυφλό χτύπημα του Ισραήλ. 7 εργαζόμενοι της μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen έχασαν χθες Δευτέρα τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό τους έγινε στόχος Ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη Βόρεια Γάζα. Οι υπήκοοι Πολωνίας, Αυστραλίας, Βρετανίας, Ιρλανδίας και ο Παλαιστίνιος οδηγός διερμηνέας της ομάδας είχαν μόλις ολοκληρώσει την παράδοση της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας που είχε φτάσει ώρες νωρίτερα στη Γάζα διαμέσω Κύπρου με το πλοίο Jennifer. Βίντεο του Associated Press καταγράφει στο νοσοκομείο μαρτύρων Αλάξα τα πτώματα των 5 θυμάτων και πλάι τους 3 ξένα διαβατήρια. Είμαστε ενήμεροι για τα δημοσιεύματα κατά τα οποία μέλη της World Central Kitchen σκοτώθηκαν σε επίθεση του Ισραηλινού στρατού, καθώς εργάζονταν στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να διανύμουμε τρόφιμα στη Γάζα. Πρόκειται για τραγωδία. Οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και οι άμαχοι δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος. Ουδέποτε. Συντετριμμένος ο ιδρυτής του μη κυβερνητικού οργανισμού, Σεφ Χωσέ Αντρές, κάνει λόγο για διάκριτο φόνο από πλευράς Ισραήλ και ζητά ειρήνη τώρα. Λυπάμαι για τις οικογένειες και τους φίλους και ολόκληρη την οικογένεια του World Central Kitchen. Αυτοί είναι άνθρωποι άγγελοι. Και ενώ ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει πως εξετάζει στο κορυφαίο επίπεδο το τραγικό συμβάν ώστε να κατανοηθούν οι περιστάσεις της επιδρομής, το Αυστραλιανό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε εξηγήσεις στον πρέσβη του Τελ Αβίβ στην Καμπέρα. We want full accountability for this, because this is a tragedy that should never have occurred. Οργισμένο πλήθος διαδηλωτών στην Τεχεράνη ζητά εκδίκηση για τον χθεσινό βομβαρδισμό του Ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό. Συνολικά 6 πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από μαχητικά F-35 ισοπαίδωσαν το προξενικό γραφείο, οδηγώντας στο θάνατο συνολικά 11 πρόσωπα. Ανάμεσά τους 7 μέλη των φρουρών της Επανάστασης και 2 διοικητές των ειδικών δυνάμεων. قوانین بین‌المللی پاسخ خودش رو به موقع خواهد داشت.